οτιδήποτε αναδήμο και αναπρωτεύουσα παλιού δήμου, έτσι, ένα κατάστημα, δύο και τρία συνολικά, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται και ας αφήσουν οι τράπεζες αυτές τις συγχωνεύσεις που κάνουν μπαλάκι και τους εργαζόμενους, που πηγαίνουν σε τρία καταστήματα για να συμπληρώσουν ωράριο. Είναι υποχρέωσή τους να κρατήσουν λοιπόν βασικούς πυλώνες των καταστημάτων τους σε δήμους και παλιές πρωτεύουσες δήμων, γιατί ο κόσμος ούτε δυνατότητες έχει και υπάρχουν και προβλήματα πολλές φορές στο να κάνει τη συναλλαγή του. Δεν μιλάω για να πάρει μόνο από το ATM τα λεφτά. Μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν με την πρώτη κατοικία, έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις δανείων, έχουν να κάνουν με υπηρεσίες για τους εγγυητές, πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν έτσι. Άρα, εντάξει, συμφωνώ και θα το επαναφέρουμε, ξέροντας πολύ καλά την ανάγκη για την περιοχή. Εγώ θέλω να σας πω, πριν να κλείσουμε, δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί και εσείς ξέρω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, 22 ημέρες πριν ακούσουμε τα κάλαντα για τη γέννηση του Ιησού Χριστού, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη δική σας πλευρά, σαν βουλευτής Κορινθίας, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας να μπορέσουν να γιορτάσουν αυτές τις Άγιες ημέρες που έρχονται, να γιορτάσουν όπως πρέπει σαν άνθρωποι. Τώρα, δηλαδή πραγματικά, κύριε Ψυχογέ, εγώ πραγματικά ξέρετε πώς μιλάω και όχι σαν δημοσιογράφος, να σας μιλήσω και σαν πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, επειδή ξέρω τον ανθρώπινο πόνο, τον ζω και γνωρίζω ανθρώπους εδώ που υποφέρουν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε, θα απευθυνθούμε και στους υπόλοιπους πολιτικούς της περιοχής, ανεξαρτήτου χρώματος, μπλε, κόκκινο ή οτιδήποτε άλλο χρώμα πράσινο υπάρχει, έτσι ώστε να λυθεί μία λύση σε αυτό το μεγάλο και μακροχρόνιο πρόβλημα που απασχολεί τους κατοίκους. Ναι, μαζί σας, αλλά τώρα πάμε να κλείσουμε την κουβέντα, αλλά στην ουσία αν το ξεκινήσουμε όπως πρέπει θα φτάσουμε μέχρι αύριο. Γιατί το πιο κρίσιμο είναι αυτό. Και όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έρχονται τα Χριστούγεννα και μιλάμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και ερχόμαστε σε ένα σημείο που η 13η σύνταξη έχει καταργηθεί, αυτό που δώσαμε εμείς πλήρως για τους χαμηλοσταξιούχους και τμηματικά για τους άλλους, το κοινωνικό μέρισμα είναι ελάχιστο. Έτσι. Και ερχόμαστε τώρα, έχουμε και τα 100 ευρώ αυτά που βάλανε για τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, που προφανώς πρέπει να εμβολιαστούν, αλλά ένα τιμωρητικό μέτρο που δεν τους περισσεύουν. Τι να πούμε, δηλαδή, εδώ είναι εντάξει να απευθυνθείτε σε όλους και καλά θα κάνετε, αλλά εδώ υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς χειρίστηκε κανείς τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους που αδικήθηκαν από αυξήσεις στη φορολογία που και εμείς κάναμε, αλλά τους επιστρέφαμε αυτά τα χρήματα. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας φύγω. Στο ανθρωπιστικό είμαστε μαζί σας και ξέρετε ότι εγώ είμαι και τομεάρχης σε ένα δύσκολο θέμα. Ακριβώς. Που εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Σωστά. Και να μην τα ζήσει κανείς αυτά και που. Και να μην το ανοίξουμε, γιατί θα, ναι, σε μία όμως άλλη εκπομπή μου υπόσχεστε ότι θα είστε πάλι εδώ, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το κέντρο κράτηση Κορίνθου, για τις αυτοκτονίες, για τον άνθρωπο που έφυγε. Τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε τώρα αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Συμφωνώ. Αλλά να είστε σίγουροι σε επόμενη εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο AT News και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ.